Garden of Terror, λοιπόν. Stitches, Tychus, Brightwing, Vala, Nazibo, η μία ομάδα. Muradin, Rengar, Vala, ETC και Zagara. Πώς τα βλέπεις? Πιστεύω ότι το Blue Team είναι λίγο πιο δυνατό. Έχει πιο σωστά picks. Νομίζω πως Muradin και ETC είναι υπερβολή. Εκτός άμα σκοπεύουν στο να χτυπήσουν την ulti του ETC με τη Vala, σε συνδυασμό με τη Vala. Ναι, μάλλον. Τρία-ένα-ένα. Όχι, ο Stitches το μετάνιωσε. Βγήκε ποτό. Πάνε 2-1-2. Η Zagara έχει πάρει το mid. Νομίζω πως τον Nazibo θα τον δυσκολέψει αρκετά η Zagara. Ισχύει. Κοίτα, ο Muradin μαζί στο top, ο Muradin είναι κρυμμένος μέσα στα χόρτα. Ο Tychus είναι κρυμμένος μέσα στα χόρτα και ο Brightwing είναι κρυμμένος μέσα στα χόρτα. Και απλά κοιτιούνται. Τώρα έκανε την πρώτη εμφάνιση και ο Tychus. Ο Muradin ακόμα κάθεται, προφανώς θα φάει κάποιο stun. Ο Tychus, όχι. Στο bot είναι 3 Stitches και 3 κόκκινοι, 2 γαλάζιοι. Ένα αποτυχημένο hook. Πιστεύω early, η Zagara είναι πολύ πιο δύνατη. Ναι. Το κακό είναι πως, για τον Nazibo το κακό είναι πως δεν μπορεί να τη βιάσει με τα ζόμπι. Γιατί... Ένα λάθος που κάνουν πολλοί players είναι ότι δεν σπάνε τα... Πώς λέγεται αυτά που βάζει η Zagara στο πάτωμα, τα Doomwatch. Για να μπορεί να τρέχει πιο γρήγορα, έτσι. Αυτά εννοείς. Και τη regeneration. Αυτό είναι παιδιά από το Starcraft. Το Blight. Για να δούμε τα πρώτα seeds. Τρεις της γαλάζιας ομάδα στο top. Λογικά όλη η γαλάζια ομάδα πρέπει να πάει top και η κόκκινη ομάδα θα πάει στο bot. Αλλά βλέπουμε στο top η Zagara πιάστηκε. Και στο bot ίσως έχουμε κάποια να την fight, είναι 3-2. Όχι. Από ό,τι βλέπω πάλι και σε αυτό το match όμως είναι even, ε. Ναι. Και οι δύο ομάδες. Πολύ καλό αυτό. Οι γαλάζιοι παίρνουν το... τα seeds από το θεωρητικά boss, ας το πούμε έτσι. Και η κόκκινη ομάδα έχει ξεκινήσει το δικό της. Ένα ακόμα αποτυχημένο hook από το Stitches. Όλοι σοκάρουνε παράλληλα και τα XP από τα lanes. Αυτό είναι πολύ σωστό και πολύ καλό. Άμα δεις τα XP τους είναι ακριβώς στην ίδια μπάρα. Ο Stitches δεν μπόρεσε να πιάσει κάποιον. Στο top έχει πάει ο Brightwing να βοηθήσει τον Tychus. Και στο bot είναι 3v2. Ο Nazibo είναι στο mid και ίσως πάει να γεμίσει μάνα. Nazibo πάει να πάρει, πάει το... να πάρει το terror, ναι, συγγνώμη. Έβγαλε η γαλάζια ομάδα terror και δεν έβγαλαν οι κόκκινοι. Ναι. Δεν έβγαλε γιατί κλέψανε κάποια... Το Terror πηγαίνει στο top, λογικά θα πάει top mid για να σπάσει να πάρει ό,τι μπορεί, εκτός άμα μείνει στο top και πουσάρει. Θεωρητικά αυτό είναι και το σωστό. Να σπάσει το top, να φύγει το top, να πάρει το mid και αν σου μείνει χρόνο να πάρει και το bottom. Εδώ πέρα να πούμε πως όταν βγαίνει αυτή η γλάστρα, καλό είναι να σπάμε πρώτα τη γλάστρα γιατί αυτή είναι που κάνει όλο το damage και βλέπουμε πόσο έχει κόψει. Το κάτω lane παίρνει το XP ο Rengar απλά, τον βοηθάει και το easy camp. Το Terror έμεινε στο top. Θέλει να είναι too deep at the moment. Η Vala είναι με ένα hit, να δούμε θα έχουμε το first blood. Άμα πιάσει hook ο Stitches εδώ. Δεν πρέπει να έχει cooldown. Δεν είχε cooldown, είχε cooldown μας κανένα. Ο ETC είναι σε όλο στο mid. Λιντσάρει το XP απλά. Το Terror της γαλάζιας ομάδας φτάνει στο τέλος, να δούμε θα πέσει το fort.
Γαλάζιοι πέρασαν μπροστά στο XP. Ένα level μπροστά είναι. Ναι, ισχύει. Εκεί θα πάρουν και το camp. Θα πάρουν και το camp, ναι. Βοήθησε στο mid. Παίρνει το XP και στο bot παλεύουν η Βάλα μαζί με τον. Έχουμε first blood, έπεσε η Ζαγκάρα. Και οι Γαλάζιοι παίρνουν και το easy της αντίπαλης ομάδας. Αυτό νομίζω είναι κακό για την κόκκινη ομάδα, γιατί προφανώς οι Γαλάζιοι τώρα θα πάνε να πάρουν κατά δικά τους τα camp και θα πουσάρουν τα lanes. Γενικά είναι αυτό που σου είπα, ότι οι μπλε, οι Γαλάζιοι έχουν παραπάνω damage early, αλλά γενικότερα οι άλλοι late δεν θα χάσουν εύκολα. Ναι. Θέλεις να ρίξεις και μία ματιά στα... μιας και πήγανε 10 στα talents. Βέβαια. Ποιον θέλεις να αναφέρουμε, κάποιον συγκεκριμένα? Όχι, μπορείς να τους πάρεις με τη σειρά, απλά αναφορικά. Λοιπόν, ο Σίτζης ξεκινάει στο νούμερο 1 με το Chew for Food. Στο 2 είναι Amplified Healing, Tenderizer και Gorge. Η ulti είναι που τρώει κάποιον, έτσι. Βέβαια τώρα δεν δείχνουμε το game. Καλό θα ήταν να μπορούσαμε να βλέπουμε. Έπεσε ο Stitches στο mid. Θα ήταν καλύτερο αν μπορούσαμε να βλέπουμε κάπως τα skills. Αυτό είναι κακό που δεν γίνεται. Λοιπόν, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μπορούμε να το κάνουμε πιο άνετα. Ναι, η κόκκινη παίρνει το top. Και έχει... Έχουν ήδη πάρει τον bot, ναι. Και ο Bradgung είναι επάνω, προσπαθεί να τους εμποδίσει. Νομίζω ότι ο Bradgung θα πεθάνει. Τον έπιασε η ulti της Ζαγκάρα. Εδώ τον πέτσι κανονικά στο top. Έχει πάρα πολύ ωραία μάχη. Ο Ναζί που έσκασε την ulti του. Η Ζαγκάρα. Ο Ναζίμπα να δούμε θα γλιτώσει. Τον κυνηγάει ο Μούραντιν. Γλίτωσε ο Ναζίμπα. Γλίτωσε και πήρε και το κύλο Ναζίμπα. Πολύ ωραίο play. Και ο Μέλ έδωσε ρηχτά. Ένα ωραίο hook από το Stitches. Έπεσε και ο ETC. Η μπλε ομάδα νομίζω ότι είναι κυρίαρχη σε αυτό το παιχνίδι. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ο Ρέγκαρ πήρε το easy. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στα Terror. Λογικά οι Γαλάζιοι θα πάνε bot mid. Εκτός το κόκκινο Terror θα πάει πάνω λογικά, ναι. Όπως και κάνει. Οι Γαλάζιοι σπάνε το bot. Πρέπει να κάνουν defend το κόκκινο Terror. Γιατί σίγουρα θα τους βοηθήσουν τώρα και οι κόκκινοι να σπάσουν το top. Κάτω είναι ο Stitches μαζί με το Terror. Το Terror κατεβαίνει λογικά στο mid. Δεν μπόρεσε να το πιάσει με τα ζόμπι του, για να δούμε. Δεν έφτασε η ulti του Ναζίμπο. Το κόκκινο τέρο συνεχίζει. Να δούμε η Ζαγκάρα μα θα καταφέρει να γλιτώσει. Έπιασε πολύ ωραία ulti από τη Ζαγκάρα. Πάρα πολύ ωραία ulti. Πολύ ωραία ulti, ισχύει. Το Ναζίμπο εδώ πέρα... Το Ναζίμπο πάλι το κυνηγάνε, έπαιξε το sprint και κατάφερε και γλίτωσε. Πινκάρουνε στο easy camp. Και να δούμε άμα θα καταφέρει ο Μούραντιν να γλιτώσει. Γλίτωσε ο Μούραντιν. Εκτός άμα τον πιάσει με hook ή άμα τον φάει με ulti ο Stitches.
Η ομάδα πήρε το Siege Camp και κοντές το top για το Hardcamp. Είναι δύο level μπροστά η μπλε ομάδα. Τώρα θα έχει ενδιαφέρον εδώ πέρα, γιατί πάει και ο Stitches. Ο Tychus άνοιξε την ulti. Ulti από τον ETC, η οποία δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Θα πάρουν το hard και θα πουσάρουν το top. Εκτός άμα πάνε στο mid για να σπάσουν το fort που έχει μείνει. Λογικά σε λίγο είναι νύχτα. Σε λίγο είναι νύχτα, ναι. Η Ζαγκάρα θα κάνει defend κάτω. Και παίρνει το XP. Και στο top είναι 4v2. Άμα καταφέρουν να πιάσουν κάποιον με το hook, πήγε και ο Ναζίμπο. Για να δούμε. Νύχτα. Πολύ θετικό το top ότι έχει πουσάρει. Είναι πιο εύκολο το gather για τα siege αυτή τη στιγμή. Και πουσάρουν πάρα πολύ καλά και το hard camp της γαλάζιας ομάδας και έχει σπάσει σχεδόν την είσοδο, ας το πούμε έτσι. Εδώ έχουμε ένα πολύ δυνατό fight. Το θέμα, ο γλίτος ο Bradwin με ωραία ulti. Δεν ξέρουμε αν ο ETC έχει ulti να μπορέσει να το συνδυάσει μαζί με τη Βάλα, γιατί η κόκκινη ομάδα είναι ελαφρώς χτυπημένη. Παίρνουν το top. Και οι γαλάζιοι. Είναι δύο κάτω οι γαλάζιοι. Λες να είναι το comeback για τους Red. Λες. Άμα τους φάνε σε team fight, άμα τους πάνε σε team fight τους έχουνε. Το γυρίσουμε. Θα το γυρίσουμε. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει με την ulti. Ο Tychus έχει πάρα πολύ καλό position. Ναι. Πάρα πολύ καλό position. Όπως και ο Ναζίμπο, όπως πέθανε με μένα, αλλά έκανε πολύ damage. Κόκκινη. Έπεσε κόκκινος. Για να δούμε τώρα. Ulti από το Stitches ή ένα W ή ένα hook. Ο ETC έπεσε. Θα κυνηγήσει το hook γιατί... Α, παραλίγο θα είχαμε πολύ ωραίο hook από το Stitches, θα έπιανε τη βάλα. Πήρανε και το Terror. Το κόκκινο Terror πάει να πουσάρει το top, αλλά νομίζω πως είναι πολύ πίσω η κόκκινη ομάδα. Θα κατέβεις και αύριο στο μαγαζί, θα πας. Ναι. Θες να μου το πεις λίγο για την καστάρουμε. Το κόκκινο Terror έπεσε χωρίς να... Έχει φτάσει στη μέση του, βασικά δεν έχει πέσει, χωρίς να έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο σε damage. Θα πάει τώρα... Αξίζει κανένα σταθούς. Καστάρουμε, παιδιά. Μετά. User left your channel. Το γαλάζιο Terror είναι στο mid και έχει πάρει τη βάλα. Θα γίνει ενδιαφέρον fight στο mid. Και τα δύο Terror μαζί χτυπιούνται. Ο Bradwin έκανε την ulti του. Το κόκκινο Terror έχει πέσει. Να δούμε πως είναι. Θα βγει η Ζαγκάρα, όχι. Δεν ξέρουμε αν ο ETC έχει την ulti του και τη συνδυάζει μαζί με την βάλα, αλλά πρέπει να μπει μέσα. Η γαλάζια βάλα έπεσαν. Ήταν μια ulti από τη Ζαγκάρα, η οποία πιάσε τον Αζίπο, αλλά δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Είναι τρεις dead από την κόκκινη ομάδα και ένας από την γαλάζια ομάδα. Τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να πουσάρουν το mid. Εκτός άμα πάνε για τα hard camp, που και αυτό λογικά θα κάνουν. Γενικά για τα δύο camp που έχουν μείνει.
Νομίζω πως η καλύτερη επιλογή ήταν να πάνε πρώτα στο hard. Ο Ναζίμπο μπορεί και να το σολάρει κιόλας μόνος του. Τα level εξακολουθούν να είναι στα 2 για τις δύο ομάδες, στα 2 level διαφορά. Οι κόκκινοι παίρνουν κάτω το easy camp και λογικά οι γαλάζιοι θα πάνε μετά στα δικά τους, τα οποία πινκάρουν τώρα. Το hard camp της γαλάζιας ομάδας πάει στο top, το οποίο κάνει defend η βάλα. Να δούμε λίγο από damage τι γίνεται. Πρώτος είναι ένα ζύμπο της γαλάζιας ομάδας, για τη γαλάζια ομάδα με 138.000 και συνεχίζει και ανεβαίνει. 28.000 hero damage και η Ζαγκάρα από την κόκκινη ομάδα με 98.000 siege και 30.000 hero damage. Και έχουμε team fight. Ο ATC γλίτωσε, κατάφερε και γλίτωσε. Πολύ ωραία ulti. Ούτε από τον Rengar. Ούτε από τον Rengar και μια ulti η οποία δεν απέδωσε ιδιαίτερα του ATC. Έπεσε και ο ATC εδώ πέρα. Ο Rengar γλίτωσε. Έχουν βγει τα siege εδώ μεταξύ, τα οποία δεν πηγαίνουν να τα πάρουν οι γαλάζιοι. Οι κόκκινοι πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε defend σε αυτή τη φάση που είναι, γιατί έχουν τα κρυπάκια να τους επιτίθενται. Οι γαλάζιοι, ο Tychus μαζί με το siege παίρνουν το top, τα siege από το top και οι υπόλοιποι τρεις παίρνουν το bot. Αν συνεχίσει έτσι η κόκκινη ομάδα δεν θα πάρει κανένα. Πήρανε τον bot ολόκληρο και τώρα ίσως να πάνε να βοηθήσουν στο top και να κάνουν κάποιο team fight επάνω. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι κόκκινοι πρέπει να τα πάνε όλα για όλα για μένα. Δεν μπορούν κάπως αλλιώς να γυρίσουν το παιχνίδι. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Η βάλα κατάφερε και γλίτωσε. Ή θα λέγαμε ότι γλίτωσε. Άμα πιάσει. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, έπεσε η βάλα. Πρέπει τώρα να κάνουν defend γρήγορα το terror, γιατί δεν βγάζουν άλλο, έχουν 96 στο επόμενο. Δεν θα βγάλουν και δεύτερο terror, οπότε ένα καλό defend ίσως τους σώσει λίγο και άμα σκοτώσουν και ιδιαίτερα τον Ναζίμπο. Πάει ο Tychus που μπορεί να σκάσει την ούτη του. Το Q εντωμεταξύ ήταν εντελώς, έβγαλε πολύ value εδώ πέρα. Έκανε 2 φυτά. Και το Terror έπεσε πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ ωραίο από το παίξι play από τον Ναζίμπο. Ακόμα πιο ωραίο από τον Ναζίμπο. Ζαγκάρα κοινός. Ναι. Ρίσκι. Οι γαλάζοι πουσάρουν κάτω. Να δούμε άμα θα κάνει ο Ναζίμπο ulti εδώ πέρα. Ωραία ulti, πολύ ωραία ulti από το Rengar. Ο ATC τους έπιασε με την ulti του. Δεν θυμάμαι αν ο Ναζίμπο είχε κάνει τη δικιά του ulti. Πολύ ωραίο play από τον Ναζίμπο πάλι. Και προφανώς και ο Rengar έχει πεθάνει εδώ πέρα. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνει, είναι dominate. Ο Μούραντιν βγαίνει σε 3 δευτερόλεπτα, αλλά δεν νομίζω να μπορέσει να βοηθήσει την κατάσταση. Μπορεί να μην πουσάρουν το core, να πάνε στο top, να σπάσουν το top και μετά να μείνει μόνο το. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να το κάνουν έτσι. Θα μπορούσαν να πουσάρουν το top, να σπάσουν το top και μετά. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι, είναι GG.
Αυτό που είπαμε και από την αρχή, η γαλάζια ομάδα έχει καλύτερα picks. Ναι, pick wise ήταν καλύτερη η γαλάζια, skill wise ήταν και οι δύο ίδιοι. Γράτσι τη γαλάζια ομάδα.